αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, βάζοντας την επιτελική, την επιστολική ψήφο, βάζει σε κίνδυνο πρώτα απ' όλα τη μυστικότητα, κατά την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος, τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή, θεωρούμε οτιδήποτε άλλο, εκτός από την αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα, νοθεύει, ρίχνει νερό στο μήλο της άσκησης ακόμα και άμεσων πιέσεων, αλλά και εκβιασμών στους ψηφοφόρους. Που γίνονται όμως και στην Ελλάδα. Συγγνώμη, κύριε Μαστάση. Εκβιασμοί, όπως μου τους λέτε, γίνεται και εδώ. Έχουμε γίνει μάρτυρες. Τα φακελάκια, τα οποία τα δίνουν με σταυρωμένα και όλα μέσα. Έχουν και 50 και 100 μέσα. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Πολύ συνηθισμένο, δυστυχώς, και συμφωνώ. Φανταστείτε τώρα αυτή η διαδικασία που είναι αυτός ο μηχανισμός που περιγράψατε εσείς, που πρέπει να πάρεις ένα φάκελο, να πάρεις ένα ψηφοδέλτιο, να πάει να κάνεις τη λοβιτούρα σου, αυτή τη συμφωνημένη. Φανταστείτε πόσο πιο εύκολο είναι πατώντας ένα κουμπί να ψηφίσεις. Αυτό είναι ακριβώς που λέμε εμείς. Θα σας δηλαδή, πω, παρακαλώ, ναι. Συγγνώμη, όχι, παρακαλώ συνεχίστε. Ναι, δηλαδή, θα ήθελα να ολοκληρώσω και να πω ότι φανταστείτε τη στιγμή που γίνονται αυτές οι νοθείες, αυτοί οι εκβιασμοί και οι πιέσεις, με αυτόν τον μηχανισμό που είναι σχετικά πολύπλοκος, αν θέλετε με σφραγίζει ο δικαστικός αντιπρόσωπος επιβλέποντας, φανταστείτε πόσο πιο απλό είναι να γίνει αυτό χωρίς να υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας. Ξέρετε, υπάρχει και η άποψη το ότι δεν θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα, και όπως δεν ήθελε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το έχω ζήσει και εκ των έσω, με δεδομένο ότι σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, ενδεχομένως και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Αυστραλίας, δεν υπάρχουν αριστεροί και κομμουνιστές. Άρα σου λέει, θα ψηφίζουν αυτοί και θα λιώνουν το αποτέλεσμα στην Ελλάδα σε βάρος μας. Όχι, δεν είναι αυτό. Και θα σας το αιτιολογήσω για να γίνει κατανοητική θέση. Παρακαλώ. Εμείς λέμε ότι η επιστολική ψήφος δυνητικά θα συμπεριλάβει εκατομμύρια ανθρώπους που πέρα από τους συναισθηματικούς δεσμούς τους κατανοούμε, τους ζούμε, έχουμε όλοι οι ανθρώπους εκεί πέρα. Πέρα από αυτούς τους συναισθηματικούς δεσμούς δεν έχουν κανέναν μα κανέναν άλλο δεσμό με την κοινωνική, πολιτική, οικονομική πραγματικότητα της χώρας. Και φυσικά δεν έχουν και καμιά υποχρέωση. Διαχωρίζουμε το συναισθηματικό δέσιμο. Το κατανοούμε, το ζούμε και εμείς προσωπικά αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουν κανένα δεσμό με τα προβλήματα, με τα διλήμματα, με τους αγώνες. Και αν φορολογούνται, δηλαδή, και αν φορολογούνται εδώ. Και αν φορολογούνται είναι ένας λόγος αυτούς, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Αν πείστε έναν που ζει στη Νέα Υόρκη ότι το λάδι εδώ έχει πάει 15 ευρώ το λίτρο, θα σου πει τι νόημα, γιατί στη Νέα Υόρκη πάει 45. Ενώ εδώ 15 ευρώ το λίτρο δεν μπορεί να το αγοράσει κανένας. Θέλω να πω ότι ακόμα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς για να διαμορφώσουν ένα πολιτικό πλαίσιο, να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματά τους, για έναν ο οποίος ζει στις χώρες που είπατε, που αν θέλετε ζει και μαζικά, η Ομογένεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, δεν θα το κατανοήσουν αυτό το πράγμα. Αντίθετα, η ψήφο τους θα ρυθμίσει αυτούς τους αγώνες, θα ρυθμίσει αυτές τις διεκδικήσεις. Χωρίς να ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται. Χωρίς να ξέρουμε την πολιτική πραγματικότητα. Κύριε Παναστάση, είστε από τη γενιά εκείνη που θυμόσαστε πώς τα δύο μεγάλα κόμματα, όχι το Κουκουέ δεν είχε μπει σε αυτή τη λογική, ούτε ο συγχωρεμένος ο Χαλέος Φουράκης, ούτε η Αλέκα η Παπαρίγα, που φέραμε τα τζάμπο της Ομογενής. Ολόκληροι μηχανισμοί είχαν στηθεί. Στρατοί ερχόντουσαν. Κάνω λάθος? Δεν σας άκουσα καλά, γιατί... Ναι, συγγνώμη. Λέω, επειδή είστε της γενιάς εκείνης που θυμάστε, ναι, ναι, ότι τα δύο μεγάλα τότε κόμματα, το Κουκουέ δεν είχε μπει ποτέ σε αυτή τη λογική. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία νοικιάζαν τα τζάμπο της Ολυμπιακής και μάλιστα το Πασόκ δεν τα πλήρωνε τελικά, για να φαίνει με μηχανισμούς τους ομογενείς να ψηφίζουν εδώ. Βεβαίως, λοιπόν... γίνει αυτά, και να σας πω κάτι, και γίνονται και σήμερα με άλλη μορφή. Αυτά όλα τα στοιχεία, αν θέλετε, συνηγορούν στη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για να μην κάνουμε, να χρησιμοποιήσω αυτή την εκλαϊκευμένη έκφραση, πιο εύκολη την παραμόρφωση της θέλησης του ελληνικού λαού που εργάζεται, αγωνίζεται, διεκδικεί. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς, ότι δεν πρέπει να ισχύουν αυτά τα πράγματα.
Και βέβαια το τζάμπο τώρα το ότι γίνεται ίντερνετ, αντιλαμβάνεστε σε τι ευρύτητα μπορεί να πάρει αυτό. Και πόσο καταστροφικό θα είναι τον επηρεασμό της θέλησης του λαού μας. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο ομογενής ο οποίος ζει στη Γερμανία και έχετε πολύ πιο τακτικά στην Ελλάδα, έχει άλλα δικαιώματα σε σχέση με τον ομογενή από την Αμερική, ο οποίος έχετε μια φορά το χρόνο ή μια φορά τα δύο χρόνια. Είναι ομογενείς οι οποίοι δεν έχουν έρθει ποτέ στη χώρα ή έρχονται πολύ σπάνια. Σαφώς είναι διαφορετικό το να έρχεται ο ομογενής στη Γερμανία, που μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς, μέχρι σχετικά πρόσφατα, δεν ξέρω αν γίνεται και σήμερα, άφηναν τα παιδιά τους, δεν θέλουν τα παιδιά τους, λόγω ανάγκης τους παππούδες να τα μεγαλώσουν. Η μισή μου καρδιά είναι εδώ και η άλλη μισή στη Γερμανία. Έτσι λέγανε, τη δουλειά. Είμαι εκεί για να τα ζήσω. Δεν μπορούμε να τα κτίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Εννοείται, γι' αυτό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν βάζει και κάποιους, αν θέλετε, βάζει κάποιες προϋποθέσεις στον διαχωρισμό όλων αυτών των κατηγοριών. Τέλος πάντων, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την επιστολική ψήφο είναι ότι είναι απαράδεκτη και πραγματικά καλούμε την κυβέρνηση να την πάρει πίσω. Είναι μια πραγματικά επικίνδυνη εξαγγελία η οποία τροποποιεί τη θέληση του λαού και των εργαζομένων. Φύγαμε από το θέμα της επιστολικής και πάμε τώρα στο τι έγινε χθες. Ψηφίστηκε στην Βουλή, τι να πω τώρα, δεν ξέρω πώς θα το πω, αυτό που αφορά την πρώτη κατοικία και τους services. Κάποιοι τα λένε και κοράκια. Ποια ήταν η θέση σας και τι λέτε τελικά? Δηλαδή, δικαιώνεται ο δανειολήπτης ή δικαιώνονται εκείνοι που δίνουν τα δάνεια, που έχουν τα σπίτια? Κοιτάξτε, ο δανειολήπτης δεν είναι ένα κινητός παταχτής. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λογάριασαν πόσο χωράει η προοπτική της, αν θέλετε, της οικογενειακής τους επένδυσης απλώματος και αντίστοιχα πήραν δάνεια. Αυτά τα δεδομένα που τότε πήραν τους τα άλλαξαν δραματικά. Παράγοντες στους οποίους δεν συμμετείχαν αυτοί, δεν έφταιγαν αυτοί και έγιναν θύματα αυτών των δεδομένων, και μιλάω φυσικά για τα απόνερα της οικονομικής κρίσης που είδαν τα εισοδήματά τους να γίνουν τα μισά αλλά και το 1/3. Αποτέλεσμα είναι αυτόν όλων, εκείνος ο προγραμματισμός να μείνει έολος, και αυτή τη στιγμή να βρίσκονται κατηγορούμενοι ή, αν θέλετε, κρεμασμένοι στον αέρα, να χάνουν σπίτια που ήδη τα έχουν αποπληρώσει σε σημαντικό βαθμό. Άρα λοιπόν γίνεται κατανοητό ότι ο δανειολήπτης, η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών, δεν φέρνουν ευθύνη για αυτό το στάτους που έχει δημιουργηθεί σήμερα. Πάμε από την άλλη μεριά. Το κράτος, το οποίο οφείλει να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες ευθύνες της πολιτικής των κυβερνήσεων που πέρασαν, αν θέλετε, και τις πολεμικές που ανέπτυξαν με τραπεζικά συστήματα του εξωτερικού, αλλά και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταδύσει ο Έλληνας δανειολήπτης σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα. Τι κάνουν για να τον προστατεύσουν? Απολύτως τίποτε. Παραδίνουν τα δάνεια αυτά, αν θέλετε, τα μη εξυπηρετούμενα σε σημαντικό βαθμό, αλλά όχι μόνο και τα μη εξυπηρετούμενα, και τα εξυπηρετούμενα, τα φαντ, τα κοράκια των τραπεζών, τα οποία είναι πραγματικά ασίδωτα αυτή τη στιγμή. Οι δανειολήπτες το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μια μαφία είναι. Εκβιάζουν, απειλούν τον δανειολήπτη για να του πάρουν ακόμα και την ανάσα που έχει για να αποπληρώσει. Για άλλη μια φορά κέρδισαν οι τράπεζες, για άλλη μια φορά κερδίζουν τα φαντ, για άλλη μια φορά κερδίζει το κεφάλαιο και φυσικά ο εργαζόμενος, ο απλός άνθρωπος που τι ήθελε, ένα κεραμίδι, και να το κάνει με νόμιμο τρόπο, βρίσκεται κρεμασμένο στον αέρα. Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν έχουν άδικο οι δανειολήπτες. Και ένα τελευταίο που έχει να κάνει με τα νομοθετήματα που φέρνει στη Βουλή, ή μάλλον που εξήγηλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Φλωρίδης, αυστηροποίηση των ποινών για παράδειγμα, επίσης άρση του ασύλου των τραπεζιτών ή αυτών που ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε, γιατί μου κάνει εντύπωση στα όσα εξήγηλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τα κόμματα δεν αντέδρασαν, δεν έβγαλαν ανακοινώσεις, ούτε και το ΚΚΕ.
είναι ένα θέμα που το μελετάμε. Πολύ σύντομα θα βγουν ανακοινώσεις και θα τοποθετηθούμε αναλυτικά. Το θέμα είναι να δούμε το πρόσημο που έχουν αυτές οι εξαγγελίες του κυρίου Φλωρίδη, πόσο πραγματικά ευνοούν στο εύρος, αν θέλετε, των οικονομικών παρεμβάσεων που θα κάνουν, πόσο ευνοούν τον απλό άνθρωπο και πόσο ευνοούν ή ανοίγουν παραθυράκια στους επιχειρηματίες, στο μεγάλο κεφάλαιο, στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι, αν θέλετε, και το δίλημα το οποίο θα αναλύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, αγμένο φυσικά με την πλευρά των απλών ανθρώπων, των εργαζόμενων που δοκιμάζονται, παράγουν πλούτο, ένα πλούτο που ποτέ δεν γυρνάει ή γυρνάει σε ελάχιστο ποσοστό την καθημερινότητά του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Μάλιστα. Θέλω να σας πω κάτι πάντως, έτσι για να κλείσουμε το θέμα της επιστολικής. Στην Αδελαΐδα, Παναγιώτης Πύρος, με δύο πι, Πύρος, Κύπριος είναι, αλλά ο ελληνισμός εκεί είναι πολύ έντονος και πολύ μαχητικός. Πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για, επιτρέψτε μου να πω τη φράση, για πύργος κομμουνιστών. Είτε είναι ακελίτες, είτε είναι κουκού Ελλάδας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όποτε εκεί επειδή είναι και τα ναυπηγεία, εκεί χτίζεται όλος ο πολεμικός στόλος και όχι μόνο ο εμπορικός Αυστραλίας. Οπότε υπάρχουν εργατικές διεκδικήσεις. Η πρώτη και καλύτερη κατεβαίνει όλη αυτή η ιστορία πίσω από τον πύρο τον Παναγιώτη. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι, δεν ξέρω, όποτε τους έχουμε ανάγκη τους καλοπιάνουμε, όποτε... Να σας πω κάτι, ναι. Ακριβώς το παράδειγμα που πέρατε, ναι, εκμηριώνει και την αντικειμενικότητα της θέσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, ότι δεν παίρνει θέσεις ευκαιριακά, εδώ μας βολεύει, εδώ δεν μας βολεύει, είναι μια καθαρά πολιτική θέση. Ναι. Αλλά να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα εκτός Ελλάδας, γιατί είναι σημαντικό να μην περιορίζουμε αυτές τις εμπειρίες. Είναι άλλες χώρες που εφαρμόζουν την επιστολική ψήφο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα σας πω μόνο για την Ισπανία, ότι στις εκλογές του περασμένου, αρχή καλοκαιριού Ιούλη νομίζω έγιναν, στις περασμένες εκλογές, με εφαρμοσμένη την επιστολική ψήφο, η αποχή έφτασε το 47%. Άρα η κυβέρνηση δεν είναι ειλικρινής. Αλλού στοχεύει όταν θέλει, όταν καθιερώνει την επιστολική ψήφο. Εδώ βλέπουμε Ισπανία 47% αποχή. Και αν πραγματικά κόπτεται για τους εποχικούς, για παράδειγμα, εργαζόμενους, εμείς λέμε ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν και η επιστολική ψήφο θα έγινε το πρόβλημα. Εμείς τους λέμε ότι αυτή η πρόθεσή τους είναι προσχηματική και προκλητική. Γιατί? Γιατί στις εκλογές του περασμένου Μάη και Ιούνιου η κυβέρνηση δεν δέχτηκε την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να ψηφίζουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Μιλάω τώρα στον τουρισμό, για παράδειγμα, έτσι, οι οποίοι είναι δεκάδες χιλιάδες. Σωστό. Στον τόπο εργασίας τους με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Άρα, άλλα στοχεύει η κυβέρνηση, το τεκμηριώνουμε καθημερινά και πραγματικά εμείς θα το αντιπαλέψουμε, γιατί θεωρούμε μια τεράστια αδικία απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Αποφασίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Παναστάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε. Γεια σας.